Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ πέρα. Να ευχαριστήσουμε και τους συντρόφους και τις συντρόφους από την κοινοβουλευτική ομάδα, τον Νίκο το Βούτσι, τον Βαγγέλη το Διαμαντόπουλο και την Αφροδίτη πιο πεφτά του. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η επικαιρότητα και μας επιβεβαιώνει και είναι και αποκαλυπτική και με τα δημοσιεύματα που είναι σήμερα στις εφημερίδες, αλλά και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, οι οποίες είναι αποκαλυπτικές και σταματάνε τις άδειες, τις περιβαλλοντικές για την Eldorado Gold στην Ρουμανία. Η Επιτροπή Ελέγχου του Κοινοβουλευτικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος δίνει σήμερα αυτή τη συνέντευξη τύπου, γιατί θα θέλαμε να αναδείξουμε κάποια πράγματα σε σχέση με την υπόθεση των εξορίξεων χρυσού στην Ελλάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ξεκαθαρίζοντας ότι αν και εφόσον εμείς είμαστε αριστερή κυβέρνηση, θα κυρώσουμε αυτές τις συμβάσεις για μια σειρά από λόγους. Ένας λόγος βέβαια, θα αναφερθεί και πιο μετά, είναι ο οικονομικός. Ότι δηλαδή το ελληνικό δημόσιο δεν ωφελείται τίποτα. Είναι κραυγαλαία η υπόθεση της Χαλκιδικής, όπου με 11 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από την εταιρεία στο ελληνικό δημόσιο, η εταιρεία αγόρασε πάνω από 300.000 στρέμματα αρχαίων δάσους στις Σκουριές και όλη την περιουσία των παλιών μεταλλείων, από τα οποία μετά από λίγο καιρό, όταν τα μεταπούλησε, κέρδισε πάνω από 2 δις ευρώ. Όμως για μας δεν σημαίνει πως αρκεί κάποιο κέρδος για το δημόσιο για να δεχτούμε την επένδυση, και αυτό γιατί αυτή η λαϊλασία της φύσης, των φυσικών πόρων και των ανθρώπων δεν συνιστά ανάπτυξη. Υπάρχουν μερικές εξορίξεις που δεν πρέπει να γίνονται, ακριβώς γιατί οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι τα κέρδη. Και οι ζημιές είναι δικές μας, οι ζημιές είναι οι ζημιές της κοινωνίας, ενώ στην προκειμένη περίπτωση τα κέρδη είναι των εταιριών. Φυσικά υπάρχουν και επιστημονικοί φορείς και επιμελητήρια και πανεπιστήμια τα οποία έχουν βγει μπροστά και, έχουν δώσει σαφή επιχειρήματα για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει αυτή η επένδυση. Δεν έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτωπο για τη χώρα τέτοιου είδους σχέδια όπως αυτά της σημερινής κυβέρνησης, που επιθυμεί να παραδώσει σε ιδιώτες ό,τι πολύτιμο δημόσιο αγαθό υπάρχει, γη, παραλίες, βουνά, νερά, ώστε να κερδοσκοπήσουν ιδιωτικά συμφέροντα με την περιουσία της ελληνικής κοινωνίας, προβάλλοντας φυσικά ως πρόσχημα και ως δικαιολογία την έξοδο από την κρίση και την πληρωμή των χρεών. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Ούτε φυσικά και θέλουμε για τις πανέμορφες περιοχές μας την εκμετάλλευση από διάφορες εταιρείες που θα προσλαμβάνουν τους κατοίκους ως εργάτες για ένα κομμάτι ψωμί. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για την κοινωνία μας, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για τους εργαζόμενους, για να ζήσουμε αξιοπρέπεια και υγεία σε ένα μέλλον πιο βέβαιο και πιο φωτεινό για όλους και όλες. Η μέχρι σήμερα σύγκρουση στις Σκουριές στη Χαλκιδική έχει αναδείξει, κατά τη γνώμη μας, τις τρομερές αντιφάσεις αυτής της κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας. Με σκοπό ουσιαστικά τη χρηματιστηριακή κερδοφορία των εμπλεκόμενων συμφερόντων, σχεδιάζεται μια εφιαλτικών διαστάσεων ανατροπή της περιβαλλοντικής ισορροπίας που θα προκαλέσει μια μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική και κοινωνική ερήμωση στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτός λοιπόν ο φαύλος κύκλος περιβαλλοντικής ερήμωσης, κοινωνικής αποσάρθρωσης και επιβάρυνσης της υγείας των κατοίκων και του τοπικού πληθυσμού θα οδηγήσει, όπως έγινε και σε πολύ πιο χρυσοφόρα ορυχεία της Νότιας Αφρικής, και σε μαζική μετανάστευση του ντόπιου πληθυσμού. Αν το δούμε όμως και αυτό, θα είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό δεν πρέπει να σιωπήσουμε. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε το δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής και να ανατρέψουμε αυτή την πορεία προς την κοινωνική ερήμωση και την περιβαλλοντική καταστροφή. Με γενναιότητα, οι κάτοικοι το κάνουν μέχρι στιγμής, γι' αυτό και δέχονται τόσο αυξημένη δόση καταστολής και τρομοκρατίας. Γιατί στη Χαλκιδική γίνεται ένα πείραμα υποταγής της κοινωνίας σε κερδοσκοπικά συμφέροντα που βλέπουν αυτό το πολύ ωραίο τσιτάτο, την κρίση ως ευκαιρία. Δηλώνουμε πως ως ΣΥΡΙΖΑ ενωτικό κοινωνικό μέτωπο θα σταθούμε στον πλευρό των κατοίκων και δηλώνουμε επίσης πως έχουμε και εναλλακτικές προτάσεις που σημεία τους θα διατυπωθούν και από την Κατερίνα την Ιγκλέζη και από τη Ζωή και από την Ειρήνη. Σας ευχαριστώ.